Survivor, ερας τεχνική ζώνη. Πέντε τρίλεπτοι γύρι. Με ερασιτεχνικού κανόνε MMA. Έχω χάσει τα λόγια μου τελείω. Μην αγχώνεσαι, το έχω εγώ. Διαμαντή Χοντρονικόλα με το μαύρο στο τσάκι, μαύρε επικαλαμίδε. Ενάντια στο Δημήτρη Μυρότσο με τι κόκκινε επικαλαμίδε. Και μαύρο κόκκινο στο τσάκι. Και τώρα πολύ ωραία, Χοντρονικόλα. Χοντρονικόλα με την πρώτη ευκαιρία κατευθείαν τον αγώνα κάτω. Ο Χοντρονικόλα επίση να πούμε ότι είναι mob zone στο Brazilian Jiu-Jitsu. Ο Μυρότσος έχει το αριστερό butterfly hook. Δεν βλέπω αν έχει και το δεξί. Έχει και το δεξί, ναι. Έχει δύο butterfly hooks. Παρ' όλα αυτά πολύ σταθερός ο Χοντρονικόλας από πάνω. Δεν θα επιχειρήσει να σηκωθεί. Προσπαθεί να περάσει half guard. Και ο Χοντρονικόλας έχει και το underhook βαθιά. Θα δυσκολευτεί ο Μυρότσος εδώ πέρα να κουνηθεί. Δεν φαίνεται να παλεύει για το underhook, το δεξί του χέρι του Μυρότσου είναι σταθερά από πάνω. Και ο Χοντρονικόλας δεν έχει καμία πρόθεση από ό,τι φαίνεται για να κουνηθεί προς το παρόν. Νομίζω σαν να προσπάθησε μια φάση, είδε μια κιμούρα ο Χοντρονικόλας στο αντίθετο χέρι, αλλά την άφησε. Ήταν σε πολύ πρωταρχικό στάδιο. Και τώρα το δεξί πόδι του Μυρότσου σχεδόν έχει φτάσει στον προσαγό του Χοντρονικόλα. Βέβαια, είχε ξεχάσει. Δεν είχε το underhook ακριβώς. Αν είχε το underhook, ίσως τώρα θα είχαμε σε μια πολύ άλλη θέση. Θα μπορούσε να του βγει στην πλάτη. Και μέσα σε full guard τώρα ο Χοντρονικόλας. Θα προσπαθήσει να φέρει τον Μυρότσο στο πλέγμα. Πάνω στο πλέγμα με το κεφάλι του κολλημένο εκεί. Νομίζω, αν δεν βλέπω πολύ καλά, νομίζω ότι ο Μυρότσος ελέγχει πολύ καλά την ποστούρα του Χοντρονικόλα. Και τώρα στρίψει, μάλλον πάει για μια άρμπαρο ο Μυρότσος. Ο Χοντρονικόλας κάθεται κάτω για να δυσκολέψει τον αντίπαλό του να πάει. Μια τάχα αδερφής από τον Χοντρονικόλα. Τώρα όμως δίνει την πρώτη κεφάλι του Μυρότσου αμέσως και στα δύο γκάρμπαρ. Έχουν περάσει 2,5 λεπτά, μένουν άλλα 30 δευτερόλεπτα. Από πάνω ο Χοντρονικόλας. Κάποια δράση από τον Χοντρονικόλα, αλλά το ground pound είναι μετρημένο. Μετρημένο και τις περισσότερες φορές βρίσκει πάνω στα γάντια του αντιπάλου του. Απ' την άλλη, ο Μυρότσος δείχνει σαν να πηγαίνει μόνο για αυτή την άρμπαρ. Δεν δείχνει να έχει πρόθεση να σηκωθεί. Ακριβώς. Θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται αυτό το σήκωμα του αντιπάλου του καλύτερα και να προσπαθεί να σηκωθεί. Και τέλος του πρώτου γύρου. Πρώτος από τους 5. Τώρα ξεκινάμε δεύτερος γύρος. Ο Χοντρονικόλας πάει προς τα πίσω, κάνει μια προσπάθεια αλλά δεν βρίσκει. Ωραίο δεξί. Πολύ ωραία τώρα ο Μυρότσος, πρέπει να αμυνθεί αυτό το takedown. Αντί να κερδίσει το για να δούμε τώρα αυτήν την κιλοτίνα, φαίνεται καλή. Φαίνεται πολύ καλή, αρκεί να κρατήσει τον Χοντρονικόλα στη δεξιά του πλευρά. Μην τον αφήσει να του δείξει από πάνω. Πω, πολύ πολύ δύσκολη κιλοτίνα. Και τώρα Μυρότσος θα χρησιμοποιήσει. Και είναι το, περνάει το. Ο Δημήτρης Μυρότσος είναι ο νέος πρωταθλητής στην Amateur Lightweight. Κυρίες και κύριοι,
μέσα πίσω με κιλοτίνα στο δεύτερο.